Με σκληρή γλώσσα κατά της Ιεράς Συνόδου μίλησε στον Άστρο ο θεολόγος Ανδρέας Πιτσιλίδης με αφορμή το Φεστιβάλ Περηφάνειας και την πρώτη παρέλαση στην Κύπρο των ΛΟΑΤΑ τόμων που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο Σάββατο. Ο κύριος Πιτσιλίδης ανέφερε ότι η θέση της Εκκλησίας δεν έχει καμία σχέση με το Ευαγγέλιο, χαρακτηρίζοντας την ομοφοβική. Το μόνο θέμα που την ενδιαφέρει την Ιερά Σύνοδο είναι να βγάζει ανακοινώσεις για το Κυπριακό, για την οικονομία και για αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή κάνει εντύπωση ότι τις ίδιες ανακοινώσεις που βγάζει ένα ακροδεξιό, ένα ρατσιστικό κόμμα σε οποιαδήποτε χώρα το κάνει και μια εκκλησία. Η Ιερά Σύνοδο στέκει ενάντια στην επιστήμη όταν μιλά για ασθένεια. Μα δεν δέχεται καμιά διεπιστημονική σήμερα προσέγγιση ότι πρόκειται για ασθένεια. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι γενετικά καθορισμένοι κάποιοι άνθρωποι να στρέφονται σεξουαλικά προς το ίδιο φύλο. Η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου είναι ομοφοβική και ρατσιστική. Λέει δεν τους ενοχλεί τίποτα εκτός από την παρέλαση, τέλος πάντων. Να μην προκαλούμε παρέλαση. Μα αφού έχουμε αντιπαρέλαση, θα παρελάβει ο μεσαίωνα. Και τι θα γίνει δηλαδή κάθε φορά που η κοινωνία αυτή θα προχωρά μπροστά. Δηλαδή, για παράδειγμα, η γυναίκα θα φορεί παντελόνι. Και επειδή η Ιερά Σύνοδος θα το θεωρεί κακός, κατά τη γνώμη μου, αμαρτία, θα βγάζει ανακοινώσεις η Ιερά Σύνοδος και θα μαζεύονται και οι Ταλιμπάν έξω από την Βουλή για να διαμαρτύρονται. Δεν είμαστε Τεχεράνοι. Για όνομα του Θεού και προσβάλλουμε και τον Χριστό. Δεν έχει καμία σχέση όλο αυτό με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Αυτό με ενοχλεί ως θεολόγο. Αν ήταν τόσο μεγάλο αμάρτημα, θα το είχε πει και ο Χριστός, αντίθετο Χριστός, και άλλα μεγάλα αμαρτήματα όπως την πορνεία, την μοιχεία, τα αντιμετώπισε με αγάπη. Ούτε συμφωνεί ούτε διαφωνεί με τον τρόπο που καταδικάζει η Εκκλησία τα ΛΟΑΤΑ άτομα ο θεολόγος Μιχάλης Μιγιώτης, σημειώνοντας ότι ο καθένας μπορεί να κάνει τις επιλογές του. Πρόσθεσε ότι στο τέλος ο κάθε πολίτης θα κριθεί από τις πράξεις του. Δεν συμφωνώ ούτε διαφωνώ, αλλά έχουμε αναγάγει σε μίζο ζήτημα το θέμα της παρέλασης ή μη παρέλασης. Ο καθένας μπορεί να παρελάβει ή να προελάβει κατά το δοκούν. Δεν μπορούμε όμως να απαγορεύσουμε ή να εμποδίσουμε την Εκκλησία να αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ηγούνται του σώματος της Εκκλησίας στη δεδομένη χρονική στιγμή να εκφραστούν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή θα τους βάλουμε φραγμό. Ο κριτής, επαναλαμβάνω, ολονό μας είναι ο ίδιος ο Θεός. Η ουσία είναι το δικαίωμα στην επιλογή, τόνισε από την πλευρά του ο κοινωνιολόγος Νίκος Τρημικλινιώτης, εκφράζοντας παράλληλα την άποψη ότι η κυπριακή κοινωνία είναι πολλωμένη. Το ουσιαστικό κομμάτι είναι να καταλάβουμε ότι η σεξουαλικότητα αποτελεί, και αυτό λένε οι σύγχρονες κοινωνικές και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, ένα πολύ ειδικό πρόβλημα, κοινωνικό ζήτημα. Η κυπριακή κοινωνία είναι πολλωμένη. Υπάρχουν πολύ διαφορετικές αντιλήψεις, οι οποίες βρίσκονται σε σύγκρουση. Υπάρχει διαφωνία. Αυτό είναι το ουσιαστικό. Δεν υπάρχει συνένεση γύρω από αυτά τα θέματα. Υπάρχει μια ισχυρή μερίδα που είναι ρατσιστές. Και αυτό είναι αλήθεια.